έφτανε απλά και μόνο ένα χθεσινό περιστατικό για να δείξει πως το ένα κόμμα ράβει και το άλλο κόβει. Το περιστατικό ήταν αυτό με την επιδρομή την οποία κάνανε το πρωί στο σπίτι της συνταξιούχου δημοσιογράφου. Μια επιδρομή κυριολεκτικά να την πετάξουμε τη βία έξω από το σπίτι για μόλις χρέωση 15.000 ευρώ. Το μοναδικό σπίτι που έχει, τη μοναδική κατοικία. Πού πάτησαν πάνω σε αυτό? Πάτησαν σε ένα δοσμένο νομοθετικό πλαίσιο που δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία, που κάνει ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, που μετατρέπει την έκφραση αλληλεγγύης σε αδίκημα ιδιώνυμο και ταυτόχρονα που παραχώρησε τα κόκκινα δάνεια και τα στεγαστικά στα διάφορα φαντς. Ποιοι το φτιάξαν αυτό το νομοθετικό πλαίσιο? Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν είναι συνυπεύθυνοι για αυτή την εικόνα η οποία διαδραματίστηκε χθες και που αποτελεί γροθιά στο στομάχι. Και όμως παρόλα αυτά τους βλέπουμε να πετάνε μεταξύ τους άσφαιρα πυρά για να προσπαθήσουν ακριβώς να συγκαλύψουν τις τεράστιες ευθύνες για τη ραγδαία επιδείνωση της θέσης τους των λαϊκών στρωμάτων. Και από αυτή την άποψη, αν δεν υπήρξε η άμεση παρέμβαση του ίδιου του λαϊκού παράγοντα, η άμεση παρουσία και του βουλευτή του ΚΚΕ, του Χρήστου του Κατσιώτη, των γειτόνων, αυτών που βρίσκονται στην ίδια την πολυκατοικία, δεν θα αποτραπόταν το συγκεκριμένο έγκλημα. Και από αυτή την άποψη είναι φανερό ότι αν κάτι βγαίνει από τα χθεσινά, κυρία Υπουργέ, είναι ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Με την οργανωμένη του πάλι, με την έκφραση της αλληλεγγύης του, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να συντριφθούν οι επιδιώξεις των διαφόρων κορακιών που εφοδρούν, που στρέφονται επιδρομικά απέναντι στις λαϊκές περιουσίες. Μόνο αυτή η πάλι λαϊκή μπορεί να καταργήσει και να πετάξει τον κάλαθο των αχρήστων αυτό το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο που συνδιαμόρφωσαν οι τελευταίες κυβερνήσεις. Στην ίδια λογική με τα προηγούμενα κινείται και αυτό που συζητάμε σήμερα. Το νομοσχέδιο που φέρνει στην Ολομέλεια της Βουλής η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα νομοσχέδιο το οποίο μας βρίσκει αντίθετους. Ριζικά αντίθετους. Γιατί? Γιατί ακριβώς πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που στρέφεται ενάντια στους δημιουργούς και ερμηνευτές της καλλιτεχνικής και συνολικότερα της πνευματικής δημιουργίας. Αλλά στρέφεται και ενάντια στον ίδιο το λαό και στους εργαζόμενους που θα έπρεπε να απολαμβάνουν αλλά και να ωφελούνται από τα πνευματικά δημιουργήματα. Και βεβαίως δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί στο σημερινό σύστημα στο οποίο βιώνουμε στον καπιταλισμό η ανθρώπινη πνευματική δημιουργία αντιμετωπίζεται και αυτή απλά ως ένα εμπόρευμα. Όπως συνολικά όλη η ανθρώπινη δημιουργία, είτε είναι πνευματικά δημιουργήματα είτε υλικά δημιουργήματα, όλες αυτές οι ανθρώπινη δραστηριότητα μετατρέπεται σε εμπόρευμα και λειτουργεί με σκοπό και κίνητρο αποκλειστικά το καπιταλιστικό κέρδος. Και στη βάση αυτής της εμπορευματοποίησης είναι η ιδιοκτησία. Η καπιταλιστική ιδιοκτησία βρίσκεται σε αυτή. Αυτή όμως η διαδικασία εμπορευματοποίησης που δεν αφήνει εκτός ούτε τον ίδιο τον άνθρωπο και τη ζωή του είναι και η ρίζα του προβλήματος με σοβαρές συνέπειες για την ίδια την πνευματική δημιουργία. Αφενός γιατί παρεμποδίζει την πρόσβαση πλατιών λαϊκών στρωμάτων σε αυτά τα πνευματικά δημιουργήματα, λόγω του κόστους, λόγω της έλλειψης των υποδομών, αλλά και της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας που αρκετές φορές τα κρατά στην αφάνεια εφόσον δεν αποδίδουν το προσδοκόμενο κέρδος, είναι σε βάρος των απλών επαγγελματιών. Για παράδειγμα, ένας που έχει ένα καφενείο σε ένα απομακρυσμένο χωριό και θα πάνει μια παρέα συνταξιούχων που έχει ξεμείνει στο χωριό για να πιούν ένα τσίπουρο το βράδυ και να παίξουν μια πρέφα. Ή σε βάρος ενός καφενείου μιας λαϊκής γειτονιάς
που θα πάνε οι άνεργοι να συζητήσουν για το πώς θα βρουν ένα μεροκάματο. Κυνηγάει αυτούς, αφήνοντας το απειρόβλητο βεβαίως, τη δράση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που εκμεταλλεύονται την καλλιτεχνική δημιουργία. Αλλά και η ίδια η διαδικασία αυτή της εμπορευματοποίησης αποβαίνει τελικά σε βάρος και του ίδιου του πνευματικού δημιουργού, αφού τον αποξενώνει επί της ουσίας και υλικά αλλά και πνευματικά από το δικό του, το δημιούργημα. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία φυσικά υπάρχουν κερδισμένοι. Είναι τα μονοπόλια της τέχνης και συνολικά του πολιτισμού. Είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι που θέτουν στην ιδιοκτησία τους την ανθρώπινη πολιτιστική και όχι μόνο δημιουργία, αν και αμέτωχη παντελώς σε οποιαδήποτε πνευματική δημιουργία. Αυτοί αποτελούν τους μεγάλους κερδισμένους από την εμπορική εκμετάλλευση και αυτοί ακριβώς την εμπορική εκμετάλλευση της δημιουργίας, της ανθρώπινης πνευματικής δημιουργίας έρχεται να ενισχύσει το σημερινό νομοσχέδιο. Βασικός πυλώνας του νομοσχεδίου είναι η ενσωμάτωση τριών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία του 2006 και δύο του 2019 το Μάρτιο με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που βασικός σκοπός των συγκεκριμένων ευρωπαϊκών οδηγιών είναι η αντιμετώπιση μιας σειράς ζητημάτων που προκύπτουν από την ευρύτατη εξάπλωση της ψηφιακής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη της αλλά και διεθνώς. Στόχευσή της είναι η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ομογενειοποίηση της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δεδομένο ότι κάθε κράτος μέλος έχει τη δικιά του ξεχωριστή νομοθεσία, τη δικιά του αγορά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα, ακόμη και αντιθέσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενιοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς τι διαμορφώνει? Διαμορφώνει τις δυνατότητες για ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση και μεγέθυνση των μονοπωλιακών ομίλων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της πνευματικής δημιουργίας. Και ταυτόχρονα είναι η επιδίωξη να θεσπίσει κανόνες για τη λειτουργία μιας ιδιαίτερης σύνθετης ψηφιακής αγοράς, λόγω της πολυκλαδικότητας της ψηφιακής παραγωγής και της προβολής της αισθητικής πνευματικής δημιουργίας με εργαλεία το ίντερνετ, τη συνδρομητική τηλεόραση και πολλές πλατφόρμες, αλλά και την ραδιοτηλεοπτική αγορά και την εκδοτική αγορά βιβλίου και τύπου. Φυσικά, όλα τα παραπάνω που στοχεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συγκεκριμένες οδηγίες δεν προωθούνται με στόχο να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, αλλά και να διαμορφωθούν ευνοϊκές συνθήκες για την πνευματική δημιουργία, αλλά αντίθετα για να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη όθηση στην κερδοφορία των μεγάλων εταιριών που εκμεταλλεύονται τα έργα της πνευματικής δημιουργίας. Διαμορφώνουν το έδαφος για την επιτάχυνση της συγκέντρωσης του κεφαλαίου και σε αυτό το χώρο, για τη μεγέθυνση των επιχειρηματικών ομίλων, των ομίλων της βιομηχανίας του θεάματος. Και την ίδια στιγμή μέσα από αυτές τις οδηγίες ενισχύεται η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ευρωπαϊκών μονοπωλίων να αντιμετωπίζουν το διεθνή μονοπωλιακό ανταγωνισμό στην ψηφιακή αγορά και επί της ουσίας να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες αμερικάνικες πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ιντερνετικών πλατφορμών, όπως για παράδειγμα την Google και τη YouTube, αλλά και άλλες. Και από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαίο ότι στο νομοσχέδιο και στις ευρωπαϊκές οδηγίες υιοθετείται ο όρος δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας και όχι όροι δημιουργοί και ερμηνευτές. Αλήθεια, τι σημαίνει πνευματική ιδιοκτησία? Θα δώσω μερικά παραδείγματα. Ποιος είναι, για παράδειγμα, ιδιοκτήτης του έργου, ο Bruce Springsteen ή η Sony? Είναι η Sony. Ο ιδιοκτήτης του πνευματικού έργου του Bruce Springsteen είναι η Sony. Γιατί ο Bruce Springsteen το πούλησε το πνευματικά του δημιουργία, τα τραγούδια του, στη Sony έναντι 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Να λοιπόν, για ποιον δουλεύετε? Να λοιπόν, για ποιον δουλεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Βεβαίως και για τον Bruce Springsteen, 500 εκατομμύρια είναι αυτά, αλλά και για τη Sony που αυτή η επένδυση των 500 εκατομμύρων θα της αποδώσει κέρδη πολλαπλάσια. Και ποιος θα τα πλήρωσε αυτά? Η νεολαία, ο λαός που θέλει να ακούσει τα κομμάτια
του Bruce Springsteen είτε στη χώρα μας είτε και αλλού. Η ίδια λογική, Pink Floyd, διαπραγματεύονται για πάνω από 400 εκατομμύρια να πουλήσουν τα τραγούδια τους. Ο Bob Dylan πούλησε για 400 εκατομμύρια τα τραγούδια του στην Universal Music. Οι κληρονόμοι του David Bowie για 250 εκατομμύρια πούλησαν τα τραγούδια του στη Warner Music. Ο Justin Timberlake για 100 εκατομμύρια δολάρια τα τραγούδια του στη ύπνωση Sony. Και στην ίδια εταιρεία έχουν πουλήσει και η Shakira και ο Neil Young και ο Barry Manilow και η Blondie. Δηλαδή 9 καλλιτέχνες μόνο που πούλησαν το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο 1,5 χρόνο, τα τραγούδια τους αυτές τις πολυεθνικές του ήχου και του θεάματος για πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Και λέμε ότι είναι το ίδιο όλοι οι δημιουργοί. Δεν υπάρχει μια τεράστια διαστρωμάτωση μέσα στους δημιουργούς ανάμεσα αυτούς που είναι καταξιωμένοι και μπορούν να πουλήσουν για δεκάδες εκατομμύρια και εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια τα τραγούδια τους και στους υπόλοιπους οι οποίοι, στους μουσικούς που προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο. Και όλοι αυτοί είναι στον ίδιο κουβά. Είναι στον ίδιο κουβά η Sony ως ιδιοκτήτρια καλλιτεχνικής δημιουργίας με τον απλό μουσικοσυνθέτη που προσπαθεί να γράψει ένα τραγούδι. Όχι βέβαια. Ποιο λοιπόν τα δικαιώματα προασπίζεται στις συγκεκριμένες οδηγίες? Του απλού μουσικοσυνθέτη, του απλού κιθαρίστα, ενός ηθοποιού, ενός τραγουδιστή ή των μεγάλων αυτών πολυεθνικών για να βγάλουν ακόμη περισσότερα κέρδη, αμύθιτα κέρδη? Εμείς λέμε το δεύτερο. Και από αυτή την άποψη όλα αυτά θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, σε 2 λεπτά, 3. Όλα αυτά λοιπόν, αυτή η Ευρωπαϊκή Οδηγία στοχεύει δηλαδή στο να μπορούν τα μεγάλα μονοπόλια να εμπορεύονται το πνευματικό έργο, έχοντας την πλήρη κυριότητα σε αντίθεση με τους πραγματικούς δημιουργούς. Και από αυτή την άποψη είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, βασιλικότερο στους βασιλέους για τις 3 ευρωπαϊκές οδηγίες. Δεν εφαρμόζονται, λέει, έτσι όπως γράφουν τα κείμενα στον νόμο. Δεν μιλάει για δημιουργούς, μιλάει για δικαιούχους. Δικαιούχους. Δικαιούχος είναι και η Sony. Άρα λοιπόν όλοι μαζί στον ίδιο τορβά. Η Sony δηλαδή και ένας τραγουδιστής, ένας μουσικοσυνθέτης, ένας, έχουν τα ίδια δικαιώματα. Έχουν τις ίδιες αγωνίες. Έχουν τις ίδιες επιδιώξεις και τους ίδιους στόχους. Όχι, δεν το έχουν τους ίδιους. Άρα γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επιμένει στους δημιουργούς, στους εκτελεστές της πνευματικής δημιουργίας, στους ερμηνευτές, συγκεκριμένα ονομαστικά, για να μην υπάρχουν παρερμηνίες. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο το σημερινό νόμος πατάει και στον νόμο του 2017 του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο η σημερινή κυβέρνηση τον επεκτείνει και τον κάνει ακόμη πιο χειρότερο. Και έτσι λοιπόν, από αυτή την άποψη ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, αναρωτιόμαστε ως ΚΚΕ. Τι δουλειά έχουν οι εταιρείες παραγωγής, οι διάφοροι εκδοτικοί όμιλοι με τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα? Γιατί πρέπει να αμείβονται αυτοί οι όμιλοι, αυτές οι εταιρείες, για την πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία, για μια εργασία δηλαδή στην οποία δεν είχαν καμία απολύτως συμμετοχή? Γιατί πρέπει να συμπεριλαμβάνονται? Δεν λέτε κουβέντα. Θα έπρεπε να απλά και μόνο να παίρνουν μια εφάπαξ αμοιβή για τις όποιες υπηρεσίες κάθε φορά προσφέρουν και τίποτα άλλο. Και όχι να εκμεταλλεύονται για 30, 40, 50 χρόνια, 100 τη δημιουργία ενός συγγραφέα, ενός μουσικού, ενός τραγουδιστή. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και μας βρίσκει αντίθετο η έννοια του δικαιούχου, που δεν διαχωρίζει τους δημιουργούς και τους συγγενικούς καλλιτέχνες από τους εκμεταλλευόμενους το έργο τους. Όπως και την έννοια χρήστης, που άλλοτε εννοεί το κοινό και άλλοτε τους παρόχους περιεχομένου. Και θα τελειώσω με 2 τοποθετήσεις. Μία είναι πρόσφατη και άλλη είναι λίγο πιο παλιά. Μίλησε για το χαρακτήρα της καπιταλιστικής κινηματογραφικής παραγωγής
Όταρ Ιωσιλιάνη. Είναι ένας σημαντικός σκηνοθέτης από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ο οποίος είχε εγκαταλείψει τη Σοβιετική Ένωση το 1982 για να βρει, όπως έλεγε τότε, περισσότερη ελευθερία έκφρασης στο Παρίσι. Τι δήλωσε λοιπόν ο Ιωσιλιάνη πριν από 15 μέρες? Η πιο τρομερή μορφή λογοκρισίας είναι η οικονομική. Είναι αυτή των παραγωγών που εξετάζουν και αναλύουν τη γνώμη του κοινού και αποφασίζουν. Και συνέχισε με τα παρακάτω λόγια. Μια ταινία μπορεί να είναι βρώμικη, να είναι βίαιη, μπορεί να είναι οπισθοδρομική, μπορεί να προπαγανδίζει την ομότητα και τον ρατσισμό. Όλα όμως είναι εντάξει αν η ταινία είναι εμπορική. Και με μια δεύτερη δήλωση, επιτρέψτε μου. Εμείς στη Σοβιετική Ένωση είμαστε μαθημένοι στην πλήρη ελευθερία. Είμαστε ελεύθεροι από την υποταγή στους εκατομμυριούχους. Ελεύθεροι από δωροδοκίες, ελεύθεροι από τους εστούς εκδότες. Ουδέποτε υπήρξε άλλη εποχή ή άλλος τόπος όπου ένας συνθέτης μπορεί ήσυχος να γράψει μια σονάτα ή ένα κουαρτέτο, ξέροντας ότι είναι οικονομικά εξασφαλισμένος. Είναι τα λόγια του μεγάλου Σωστακόβιτς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και λέμε ότι οι δημιουργοί, οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών πρέπει να συμπορευτούν με το λαϊκό κίνημα στην πάλη για την ανατροπή αυτής της σάπιας κοινωνίας που εμπορεύεται το έργο τους και τους αποξενώνει και τους ίδιους αλλά και τον κόσμο από την πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς, κύριε Πρόεδρε, είμαστε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αντίθετοι και καταψηφίζουμε και το παρόν νομοσχέδιο, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν με τα αντίστοιχα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας παλαιότερα.